Κατερίτσα μου, εάν μου επιτρέπει, θα ήθελα να διεισδύσω και λίγο στην προσωπική σου ζωή, διότι έχει μια πολύ τάραχη ζωή. Θέλω να μιλήσουμε για το χωρισμό σου από τον Κόμι Πάολο. Γνωρίζω, επειδή έχει πει ούκο λίγε φορέ και σε συνεντεύξει, ότι σου έκανε έντονε σκηνέ δηλωτυπία. Ήταν ο number one λόγο χωρισμού. Θα σου πω, εγώ δεν μπορώ ποτέ να μπω σε καλούπια. Προκαλώ πολλές φορές δυστυχώς λόγω της εμφάνισης μου και όλα αυτά, άρα υπάρχει ζήλια. Είμαι μια αέρινη μορφή. Είτε θα με δεχτείς έτσι όπως είμαι, είτε καλύτερα να φύγεις από τη ζωή μου. Μ' αρέσει να είμαι κοινωνική, θα μιλήσω με πολύ κόσμο, μ' αρέσει να αρέσω. Έχω να, στο να επιβάλλομαι στον τρόπο συμπεριφοράς μου, είμαι απαιτητική, είμαι ματαιόδοξη, είμαι τελειομανής, δηλαδή είμαι πολλά. Πλάς, αλλά και πολλά μείον. Όλοι έχουμε τα πλάς μας και τα μείον μας. Όταν συστήνεσαι σε κάποιον που σου αρέσει, κάνεις το πρώτο βήμα ή περιμένεις τον άλλον? Ποτέ. Μια γυναίκα πιστεύω ότι πρέπει να έχει πρώτα το πράσινο φως και να είναι και έντονο και μετά φυσικά θα ρίξεις και το χαμόγελο και το βλέμμα σου. Αν δεν κάνω λάθος, μετά από τον Πάολο θα ανέβαινε στα σκαλιά της εκκλησίας. Με αλλά έναν πρίγκιπα. Ναι. Ο οποίος δυστυχώς έπαθε ένα εγκεφαλικό. Είμαστε ακόμα σε καλή σχέση, αλλά είχα αποφασίσει πλέον ότι δεν θα ήθελα να ξαναμπω σε ένα χρυσό κλουβί. Είχες βιώσει κάτι αντίστοιχο, όπως ήταν η περίπτωση της πρώην πριγκίπισσα του Κατάρ, η Κάσια, η οποία ήταν και φίλη σου? Δεν είναι η μοναδική γνωστή μου που είχε αυτόν το δράμα στη ζωή της και γι' αυτόν τον λόγο οι επιλογές μας καμιά φορά πρέπει να είναι λίγο προσεκτικές, διότι πιο σημαντικό είναι να περνάς όμορφα, να ζεις ωραία, να έχεις την ελευθερία σου. Πολύ σημαντικό. Όλες αυτές οι γυναίκες δυστυχώς δεν έχουν καμιά ελευθερία μετά και είναι και επίφοβες στις ζωές τους. Εάν δεν λαθάνω, υπήρχε και ένα συγκεκριμένο περιστατικό όπου πήρες τη Φεράρι του και για να φύγεις από το σπίτι, χτύπησες τα κάγκελα και απομακρύνθηκες. Ναι, διότι μου κλείσαν τις πόρτες και δεν με άφηνε να φύγω να πάω να βρω μια φίλη μου, διότι ζήλευε στις αρχές. Μετά από αυτό, σχηστατικά ήταν όμως. Μετά εκείνο νομίζω... Ήρθε το τέλος της ζήλιας. Πώς τον έχεις βγάλει από τη ζωή σου? Πώς έγινε εκείνη η μετάβαση? Είναι και λίγο αναστείο, αλλά ήμουν σε αυτήν τη φάση ότι ήθελα να το τελειώσω. Έναν πρωινό ξύπνησα, κατέβηκα, καθόταν στο γραφείο και του λέω, δεν νιώθω. Θες να χωρίσουμε τελείως ή θες να φύγεις να πας στα σπίτια από εκεί και εγώ από εδώ και να του δώσουμε χρόνο, όπως και έγινε. Έχετε επικοινωνία ή... Πολύ συχνά. Επισκέφτεστε ένας τον άλλον ή... Εγώ ακόμα δεν έχω πάει, αυτό είχε έρθει μια-δυο φορές. Αλλά εντάξει, ίσως τώρα το καλοκαίρι να είμαστε διακοπές μαζί. Πλέον, πού θα πάτε? Μονακό, που αλλού. Ναι. Μπορεί να πάτε και Μύκονο, ξέρω κι εγώ. Δεν του αρέσει η Μύκονος, διότι ζηλεύει πολύ. Εντάξει, είπε ότι θα σου αγοράσει ένα νησί. Είχαμε μπει παλιά, αλλά όταν δεις τις δυσκολίες που έχει, τα ρεύματα, τα αυτά, μετά μετανιώνεις. Βασικά έναν ελληνικό νησί, ένα μικρό νησί, την Κηθρίτσα. Αλλά μετά μετανιώσα, δεν είναι μεγάλη φασαρία. Άρα, στο καλύτερο, άστο για τον Τζόνι Ντεπ εκεί που είχε. Και φοβήθηκα και αυτή την κατάρα που λέγα για τους ονάσιδες με το σκορπιόν, άρα λέω. Ποια ήταν η πιο ακραία εκδήλωση θαυμασμού που σου συνέβη στο παρελθόν και μπορεί ενδεχομένως να ήταν και μπροστά από τον Πάολο? Που είμαστε στις Κάνες σε ένα πάρτι στο Λατζούγκα, όταν ήταν το Festival of Cannes και βγήκα εγώ να χορέψω με κάτι άλλες φίλες μου και ξαφνικά όπως κάνω ένα τενάκι νιώθω κάποιον να με πιάνει αγκαλιά και βλέπω τον Πάολο να περνάει πάνω από τα τραπέζια και να τον αρπάζει και να έχει γίνει ο χαμός μες στο μαγαζί. Ο Πάολο έκανε ακραία πράγματα και ακόμα ένας σύντροφος μου, αλλά πιστεύω ότι αυτές οι εκρήξεις ζήλιας είναι άσκοπες καμιά φορά. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος είναι μαζί σου, θα φύγει μαζί σου, έχει έρθει μαζί σου, δεν υπάρχει λόγος να... Υπάρχουν άτομα που παραφέρονται, που έχουν μια συμπεριφορά που παρεκτρέπονται λίγο. Αλλά εκεί πρέπει να το ρυθμίζεις, διότι πρέπει να ξέρεις ποιος είναι ο άνθρωπος που είναι δίπλα σου και δεν υπάρχει θέμα να σε βλέπει όλος ο κόσμος να τσακώνεσαι με μπουνιές και τέτοια. Μετά από εκείνο το περιστατικό, του είχε ζήτηση να χωρίσετε? Εκείνη τη μέρα στο Λατζούγκα, μάλιστα τους έστειλα και σαμπάνια τους ανθρώπους, διότι τον άρπαξε και άλλος, μιλάμε, νόμιζε ότι θα πάθει καρδιακό επεισόδιο. Άμα δεν ξέρω. Ο Πάολο είναι και 92. Πασκετβολίστας, πού πας να μπλέξεις? Και σου είπε ότι θα αλλάξει και τέτοια.
Όχι, ο Πάολο δεν έλεγε ποτέ. Όταν έκανε κάτι ήταν σκυθροπός μετά. Αλλά το πάνω είχε στη σχέση εσύ το είχες. Πάντοτε. Ποιον κανόναν δεν αναιρείς για κανέναν και τίποτα? Δεν βολεύομαι σε λάθος καταστάσεις, ποτέ. Είναι αυτό που ζητάς, είσαι σε σχέση? Θα σου πω κάτι. I'm single and available. Ποια στοιχεία πρέπει να έχει ο άντρας που θα ερωτευτείς, έτσι ώστε να σκεφτείς το ενδεχόμενο γάμου? Είναι πολλά τα στοιχεία. Άννα μου πρέπει να έχει πρώτα απ' όλα εμφάνιση, χαρακτήρα, τρόπους, στάτους. Είναι πολλά τα πράγματα. Εκτός από όλα αυτά, έχεις και έντονη φιλανθρωπική δράση και αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Αν και πολλές φορές το κρύβεις, διότι δεν είσαι από τους ανθρώπους τους loud. Πιστεύω ότι η φιλανθρωπία πρέπει να υπάρχει στον άνθρωπο και εγώ έχω μια τάση να επιστρέφω πίσω στα καλά που μου έχει δώσει το σύμπαν, να επιστρέφω σε κάποια άτομα το ίδιο εντό. Το κάνω ναι, χωρίς να φαίνομαι πολλές φορές. Κάποιες φορές δεν μπορείς να το κρύψεις και δεν μου αρέσουν και τα άτομα που όταν κάνουν κάτι το λένε. Η φιλανθρωπία δεν πρέπει να λέγεται. Μπορεί να ανακαλύπτεται μετά από κάποιους ανθρώπους, αλλά δεν πρέπει να το προβάλλεις αυτόν σαν έναν τρόπο ζωής, ας πούμε, ή να λες έχω κάνει αυτόν και αυτό για αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, το κάνεις για την ψυχή σου αυτό το πράγμα. Θα τολμήσω να ρωτήσω το εξής. Επειδή έχεις αρκετούς φίλους και αρκετό κόσμο που σε περιβάλλει, ποιος θα κληρονομήσει όλα αυτά που έχεις στην κατοχή σου? Σε άτομα που αγαπώ. Θα προτιμούσα, ας πούμε, ολόκληρο μου το σπίτι να το πάρει ένα άτομο που αγαπώ για να ζει σε αυτόν τον χώρο. Δεν θα ήθελα να σκεφτώ ότι θα τα πάρουμε να τα πουλήσουμε μέσα σε ένα μήνα. Αλλά εντάξει, αυτά είναι πολύ μετά. Ο Θεός να μας δίνει χρόνο, όμορφες στιγμές, αυτό είναι σημαντικό. Θέλω να μου δίνεις φοβερή πάσα για να θυμηθώ ένα περιστατικό που είχε συμβεί με τον Γιούρι Γκέλλερ, ο οποίος αποκάλυψε ότι είσαι η μετενσάρκωση της Κλεοπάτρας. Τον είχα συναντήσει στην Αθήνα όταν ήταν σε εκείνον στο γνωστό κανάλι. Με το που με είδε, ήρθε ο ίδιος και μου μίλησε και μου είπε, μετά με κάλεσε στο ξενοδοχείο, φάγαμε μαζί και όλα αυτά. Και μου είπε, ξέρεις, ένα περίπου ναι, είναι αλήθεια αυτό.